ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τα ενία του Δήμου και δημιουργήσαμε το Δίκτυο των Ενεργειακών Δήμων, αντιληφθήκαμε ότι το κυρίαρχο στην περιοχή μας είναι η παραγωγή ενέργειας μέσω του εξαιρετικού λιγνίτη που παράγει η περιοχή. Άρα λοιπόν όλες οι κατευθυντήριες γραμμές της ανάπτυξης της περιοχής μας έπρεπε να σταθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Προορίζω ότι είναι, έχουμε κάνει αρκετές διημερίδες σε εθνικές και ευρωπαϊκού επίπεδου και είχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η σημερινή αυτή διημερίδα σε συνεργασία όλων των φορέων του νομού Φλόρινας είναι ό,τι το καλύτερο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε πρωτίστως την ανάπτυξη που θα φέρει και θέσεις εργασίας που νομίζουν θέμα στην περιοχή μας η ανεργία. Και βέβαια, το έχουμε πει και δεν πρέπει να το κρύβουμε, ότι η περιοχή της Φλόρινας έχει προβλήματα και βασική αιτία είναι η κρατική μονοσήματη ανάπτυξη που είναι η ΔΕΗ. Έχει δημιουργήσει προβλήματα, έχει δώσει όμως και τα θετικά της. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες να συνεργαστούμε με την ΔΕΗ, που βέβαια η ΔΕΗ είναι μια επιχείρηση, μπορεί να είναι ΑΕ, αλλά κύριος μέτοχος είναι το κράτος και υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που δυστυχώς, κατά την άποψή μου, δεν επιτρέπουν τη ΔΕΗ να αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε, προκειμένου να βοηθούμε ως τοπική κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι αν η ΔΕΗ αντιληφθεί την συνεργασία αυτή, ότι μπορεί να είναι ωφελία της ΔΕΗ, διότι θα ικανοποιούνται και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, εφόσον η ΔΕΗ θα λειτουργεί εδώ εύρυθμα, θα αντιστρέψουμε αυτή τη φήμουσα πορεία του νομού και θα δώσουμε μια άλλη νότητα αισιοδοξίας και ανάπτυξης στην περιοχή μας. Μετά από την προχθεσινή συνάντηση που είχαμε όλα τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ, μου μεταφέρανε ότι η βούλησή του είναι να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινωνίες και να τα απεξέλθουν στις δυσκολίες που και αυτοί περνούν σήμερα μέσα στην οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας και βεβαίως και ιδίως μια επιχείρηση έχει και αυτές τις δυσκολίες. Εμείς λοιπόν θα είμαστε δίπλα της εφόσον μας ακούει, εφόσον ακούει την τοπική κοινωνία, θα τη στηρίξουμε και από εκεί και πέρα νομίζω ότι χέρι με τη ΔΕΗ και την τοπική κοινωνία μπορεί να πετύχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Και τη σύνδεση της αγαπητής.
μια μέρα άλλο ένα αναπτυξιακό.
εργασιακό συνέδριο της Λόρνας, το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Πρέπει μέσα από αυτή τη συζήτηση και από αυτές τις τοποθετήσεις να δούμε το πρόβλημα, να αγγίξουμε το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις ώστε να μείνει κάτι. Πιστεύω στην επιτυχία αυτής της ημερίδας σήμερα και αύριο, γιατί και οι προσκεκλημένοι μιλητές αλλά και όλο το σύστημα αυτής της ημερίδας είναι τέτοιο που πιστεύω ότι θα αφήσει κάτι σε αυτό το τόπο. Πρέπει όλοι μαζί από να προσπαθήσουμε και με τη βοήθεια της ΔΕΗ, η οποία, όπως είπα και πριν, χρωστάει πολλά σε αυτό το τόπο και όλη η ανάπτυξη της Ελλάδας χρωστάει πάρα πολλά σε αυτό το τόπο. Πρέπει να κάνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να βγάλουμε σημαντικό στην κρίση την οποία βιώνει όλος ο ελληνικός λαός και σε όλη την κρατία να πραγματοποιούνται σχέδια αναπτυξιακά σε ό,τι αφορά το τομέα που λέγεται απασχόληση και ανάπτυξη. Η ΔΕΗ είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία άλλα έργα στον ενεργειακό τομέα που είναι ο σταθμός Αλιβερίου, ο οποίος είναι ήδη έτοιμος και σε φάση εμπορικής λειτουργίας, είναι ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα που είναι το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό εδώ και 15 χρόνια και είναι στη φάση της κατασκευής ο σταθμός της Μεγαλύτερης που για πρώτη φορά φέρνει το φυσικό αέριο στην Πελοπόννησο. Πέραν αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η ΔΕΗ πέτυχε να εξασφαλίσει ένα δάνειο 739 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοπραξία ξένων τραπεζών σε μια περίοδο είναι μπλοκαρισμένη, αποκλεισμένη από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Συνεπώς η ΔΕΗ και πραγματοποιεί επενδύσεις και έχει διεθνή αξιοπιστία και εξασφαλίζει διεθνή δανειακά κεφάλαια για να πετύχει την ανάπτυξη ενός πολύ σημαντικού έργου για την ευρύτερη περιοχή που είναι η Πεντε, αλλά παράλληλα όμως και πραγματοποιεί πολιτικές για τη διευκόλυνση των συμπολιτών μας που είναι άνεργοι, που είναι αμαία, μέσω της παροχής διευκολύνσεων για τους λογαριασμούς ρεύματος, μιλάω αυτή τη στιγμή, εξασφαλίζοντας δόσεις μέχρι και 40 μηνιαίες. Παράλληλα είναι η επιχείρηση η οποία στήριξε ενεργά το κοινωνικό και αποτιμολόγιο παρέχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν στους πολίτες μας επαφείς ομάδες όπως είναι οι ανεργοί με μειωμένα τιμολόγια μέχρι και 42% και είναι αυτοί όλοι περίπου 500.000-550.000 οικογένειες που απολαμβάνουν τα ωφέλη του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, ενώ οι διευκολύνσεις που έχουν γίνει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν ξεπεράσει
εκατομμύρια ευρώ. Επομένως η ΔΕΗ είναι η επιχείρηση και που είναι μπροστά στην ανάπτυξη και που είναι κοντά στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μας και στις επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένης παρέμβασης στήριξης περιφέρειας δικής μαγειονίας, αυτός από πλευράς εθνικής στρατηγικής, όσο και από πλευράς ευρωπαϊκής παρέμβασης. Το λέω αυτό γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η περιφέρεια y yo pienso en los
Αποφασίσαμε όλοι οι φορείς μαζί, επειδή όπως γνωρίζετε σήμερα αυτό που είναι περισσότερο από ποτέ, θα έλεγα, επίκαιρο, είναι ότι η ανεργία πραγματικά είναι η μάστιγα της χώρας μας, είναι το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό το λόγο πιστεύω ότι οι φορείς όλοι μαζί προσπαθούμε να βρούμε τις απαραίτητες διεξόδους έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που έχει ο νομός της Φλόρινας είναι πολύ μεγάλα. Πάνω σε αυτά τα πλεονεκτήματα θα πρέπει να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις έτσι ώστε να βρούμε τους τρόπους να αναπτύξουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Σε αυτή την κατεύθυνση πραγματικά όλοι οι φορείς ασπάστηκαν την ιδέα και αποφασίσαμε από κοινού να βρούμε τα μέσα αυτά τα οποία να δώσουμε στην κοινωνία έτσι ώστε να υπάρχει μια, θα έλεγα, νέα αρχή σε αυτό το πραγματικά δύσκολο εγχείρημα που έχουν οι φορείς της περιοχής. Σε αυτή την κατεύθυνση συνέπραξε και η ΔΕΗ, η οποία ήταν αρρωγός. Είναι, όπως ξέρετε πολύ καλά όλοι, μεγαλύτερος κοινωνικός εταίρος της περιοχής μας η ΔΕΗ και με τις δραστηριότητες τις οποίες έχει στην περιοχή συμβάλλει στα μέγιστα την καταπολέμηση της ανεργίας. Εμείς θέλουμε η ΔΕΗ να είναι ο κύριος εταίρος της περιοχής, να συνεχίσει να είναι και τα επόμενα χρόνια και φυσικά σε όποιες άλλες δραστηριότητες ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει και να δώσει διεξόδους στην τοπική μας κοινωνία, θα ήταν πραγματικά ελπιδοφόρο και στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Δήμαρχο Αρμιντέου, τον Δήμαρχο Φλόρινας, τον Περιφερειάρχη, αλλά και τον βουλευτή μας, τον κύριο Κωνσταντίνη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την ιδέα και στην προσπάθειά μας αυτή θέλουμε την κοινωνία και όλους τους κατοίκους του περιοχής ενωμένους έτσι ώστε να δώσουμε πραγματικά τη δυνατότητα να μην υπάρχει άνεργος στην περιοχή μας αλλά να υπάρχει μια δίκαιη